Γιατί έχουμε μεγάλη κινητοποίηση αυτή τη στιγμή των υγειονομικών. Έλα Ελευθερία. Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε λοιπόν στην πλατεία Μαυρίλη. Ήδη η πορεία είναι έτοιμη βασικά να ξεκινήσει. Οι υγειονομικοί λοιπόν θα ξεκινήσουν πορεία εδώ από την πλατεία Μαυρίλη συνέχεια. Θα προχωρήσουν στο Μέγαρο Μαξίμου και ύστερα στη Βουλή. Ενώ τελικός προορισμός είναι το Υπουργείο Υγείας. Θα υπενθυμίσουμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι σήμερα έχει τεθεί σε ισχύ 24 ώρια απεργία στην περιφέρεια σε Αττικής και υπάρχει σε εξέλιξη ήδη από τους 8 η ώρα στάση εργασίας η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Υπενθυμίζουμε ότι τα βασικά αιτήματα των υγειονομικών είναι να μην υφίσταται υποχρεωτικός εμβολιασμός, με συγχωρείτε, είναι η επιστροφή των υγειονομικών που έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις τους λόγω ότι δεν επιθυμούσαν να εμβολιαστούν, ενώ ζητούν να γίνουν προσλήψεις, να υπάρξουν μονιμοποιήσεις ανθρώπων που εδώ και 2 χρόνια εν μέσω της πανδημίας προσελήφθησαν προκειμένου να δώσουν τη δική τους βοήθεια λόγω της βεβαρημένης κατάστασης και των αυξημένων αναγκών που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού στη χώρα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, όπως μας είπε και προηγουμένως ο κύριος Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ακούνε μόνο κούφιες υποσχέσεις. Δεν τους έχουν πει ούτε ότι θα προσληφθούν, ούτε ότι θα μονιμοποιηθούν. Σε λίγα λεπτά λοιπόν από τώρα θα έχει κλείσει ο δρόμος, έχει κλείσει η κυκλοφορία ή έχουν κλείσει υποδομία εδώ. Έχει κλείσει, αυτό ήθελα να σας πω. Έχουν κλείσει 2 λωρίδες της κυκλοφορίας. Έχουν σπεύσει εδώ μάλιστα και άνδρες και γυναίκες ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να βοηθήσουν την κατάσταση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, με τις 2 λωρίδες κλεισμένες και μία μόνο που υπάρχει στη διάθεση των οδηγών, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μάλιστα. Και καταλαβαίνετε ότι θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα ώρα με την ώρα, καθώς θα υπάρξει η πορεία που σας προανέφερα.